Culture Hunter. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Console Hunter εδώ, επεισόδιο μετά από περίπου ένα μήνα, συγχωρέστε με, αλλά και πάλι να λέτε καλά που έβγαλα βιντεάκι, γιατί όπως οι περισσότεροι ήδη γνωρίζετε, το μωράκι είναι εδώ στο σπίτι, είναι 2 μηνών και έχουμε πολύ τρέξιμο, πολύ φασαρία, πολύ αϊπνία και με τις δουλειές και αυτά είναι τρομερά δύσκολο να βγάλω επεισόδιο. Παρόλα αυτά, σήμερα εδώ έχω ένα νέο ολόφρεσκο επεισόδιο και χαίρομαι γιατί είναι και ένα ακόμα επεισόδιο από αυτά που κάνω που είναι η πρώτη ελληνική παρουσίαση στο ελληνικό YouTube, όπως το Panasonic, το 3DO, το Multimega, το Virtual Boy που έχω κάνει στο παρελθόν, το Sega Dreamcast Divers, το Nintendo 64DD και επίσης και το νέο JOS. Και σήμερα έχω άλλη μια παρουσίαση την οποία η αλήθεια είναι ότι ήθελα πάρα πολύ καιρό να την κάνω, αλλά δυστυχώς την αμελούσα για να κάνω άλλα project για να σας δείξω κτλ. Το είχα αφήσει πίσω, όμως τώρα είναι πραγματικότητα. Είναι η πρώτη ελληνική παρουσίαση λοιπόν του Sega Nomad. Το Nomad λοιπόν τι είναι? Το Nomad, παιδιά, πριν πω κάτι παραπάνω και κάνουμε έτσι μια σύντομη παρουσίαση, η οποία, παιδιά, θα έχει και το unboxing και θα έχει και παρουσίαση, text packs κτλ. Και φυσικά στο τέλος θα έχει και gameplay όπως σας συνηθίζω. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι έχω κάνει ελληνικό αφιέρωμα τα Mega CD 1, Mega CD 2. Αυτό είναι το Nomad και θα υπάρξουν φυσικά και οι συνέχειες όπως με Sega 32X και άλλα πράγματα μέχρι να φτάσουμε στο Master System. Τη Sega τα αφιερώματα την έχω πιάσει ανάποδα, ξεκίνησα από το Dreamcast, από το Saturn, που το Saturn το επεισόδιο θα ξαναγυριστεί από την αρχή γιατί έτσι θέλω και θα γυριστεί με νέους guest και με περισσότερα πράγματα, με νέο εξοπλισμό να γίνει super wow, κάτι πολύ καλύτερο. Μετά έπιασα τα περιφερειακά και θα πάμε σιγά σιγά και σε αφιερωματάρες στο μέλλον, Mega CD, συγγνώμη, Mega Drive, 1-2, θα γίνει χαμός, Master System, Game Gear, έχει να γίνει χαμός με την αγαπημένη της Sega, γιατί την αγαπάω πάρα πολύ. Και μέσα από τα επεισόδια μου, ξέρω ότι σε κάποιους από εσάς έχω μεταδώσει μια αγάπη για τη Sega και ψάχνετε πραγματά και κάνετε και γουστάρετε, και αυτό είναι εξάλλου και το concept του καναλιού. Να βλέπετε κάτι από μένα, να το θυμάστε, να γουστάρετε, να το αναπολείτε και γιατί όχι να μπείτε και στο τρυπάκι, να το συλλέξετε και ή να μάθετε κάτι παραπάνω. Τις προάλλες πήρα κάτι το οποίο δεν το έχω δείξει στο κανάλι, δεν το έχω δείξει στο επεισόδιο, το έδειξα όμως στα social του καναλιού για όσους με ακολουθείτε στο Instagram και στη σελίδα στο Facebook. Αγόρασα ένα Virtual Boy, αγόρασα ένα ολοκένουργιο αμερικάνικο Virtual Boy, σαν αυτό ακριβώς που είχε αγοράσει και πέρσι ο φίλος του καναλιού, ο αγαπητός guest star, ο Dennis ο Σουρβάνος. Ήρθε και η σειρά μου, αν θυμάστε, έλεγα ότι και εγώ θέλω να πάρω να αποκτήσω ένα αμερικάνικο Virtual Boy. Το απέκτησα, δεν το έχω κάνει επεισόδιο, αλλά γιατί τώρα μιλάω γι' αυτό? Γιατί είπα στα social τότε ότι το Virtual Boy ήταν ένα από τα τελευταία αποθυμένα κτλ. Το οποίο έχω διαβάσει για αυτό μέσα από το αγαπημένο μου αλμανάκο ως πιτσιρικάς παύλα έφηβος. Το αλμανάκο, έχω κάνει ήδη επεισόδιο για αυτό, όσοι θέλετε να δείτε κάτι παραπάνω σχετικά με τις αναμνήσεις μου για αυτό το φοβερό τεύχος που υπήρχε στα 90s και αρχές 2000 κτλ. Το αλμανάκο λοιπόν μου είχε δημιουργήσει εμένα αλλά και σε πολλούς άλλους από όσο ξέρω κάποια αποθυμένα. Δηλαδή υπήρξαν πρώτα νέα, πρώτες παρουσιάσεις για μηχανήματα που τα βλέπαμε τότε πιτσιρικάδες και λέγαμε wow, τι είναι αυτό, όταν εμείς είχαμε τα ταπεινά μας NES, Game Boy, Master System, άντε και Mega Drive, Super Nintendo κτλ. Βλέπαμε εκεί μηχανηματάρες όπως Philips CD-i τότε, Panasonic 3DO FZ1, βλέπαμε το Atari Jaguar, το ένα το άλλο, το Virtual Boy, εκεί το είδα λοιπόν. Και φυσικά στο αλμανάκο τον Ιανουάριο του 1996, θα δείξουμε τώρα μια εικόνα γρήγορη από εδώ, μετά θα το δούμε λίγο καλύτερα από κοντά. Όπως το ξεφύλιζα στο τέλος για να φτάσω στο αγαπημένο μου session με τα video games, που εδώ στη δεύτερη σελίδα λέει έφτασε το Virtual Boy, που υπήρχε πιο καλό αφιέρωμα σε περασμένα τεύχη. Στην σελίδα 78, όπως το ανοίγω, τι να δω? Πινγκ. Βλέπω αυτό εδώ. Βλέπω την πρώτη αναφορά για το νέο φορητό μηχάνημα της Sega, το οποίο άκουγε στο όνομα Nomad. Θα το δούμε σε λίγο πιο κοντά αυτό, το αφήνω κάτω και πάμε εδώ.
Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο από την προϊστορία πριν από το Nomad. Η Sega λοιπόν, σε αντίθεση της κυριαρχίας της αυτοκρατορίας του Game Boy, που ήμουν τυχερός να το έχω το 1991, χρόνο πριν έρθει στην Ελλάδα κτλ. Μετά από λίγα χρόνια από το Game Boy του 1991 και πιο πολύ για σπάσιμο και λίγο αντιγραφή από το Lynx του 90, φτιάχνουν το Game Gear. Το Game Gear ήταν ένα μακρόστενο μηχάνημα, συγκριτικά με το πολύ αγαπημένο μας Game Boy, το οποίο είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ήταν έγχρωμο. Αυτό το πλεονέκτημα και η μεγαλύτερη οθόνη, όπως βλέπετε, είχε και μια άλλη ακολουθία προτερημάτων, όπως το TV Tuner, το οποίο μας έδινε τη δυνατότητα να μπορούμε να βλέπουμε τηλεόραση on the go, και ήταν κάποιες ιδέες πολύ πρωτοποριακές, όπως πολύ πρωτοποριακή ήταν, παιδιά, ανέκαθεν η Sega. Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν το 8-bit της μηχάνημα και το 8-bit το Game Boy ήταν σε ανταγωνισμό κτλ. Στα μέσα λοιπόν των 90s, η Sega είχε κάνει αυτές τις γνωστές βιαστικές κινήσεις με τα 32X, με το Multimega, και το 95 έχει σπονσοράρει official το Sega Saturn. Όμως τότε στην αμερικάνικη αγορά το Sega Genesis, όπως βέβαια και στην ευρωπαϊκή γιατί πήγαινε πάρα πολύ καλά, το Sega Genesis, δηλαδή το Mega Drive το αμερικάνικο, πήγαινε τόσο καλά που εκεί τους ήρθε μία ιδέα να προχωρήσουν σε μια φορητή κονσόλα Mega Drive Pavla Genesis. Πριν υλοποιηθεί αυτή η ιδέα λοιπόν, τι υπήρξε? Υπήρξε, παιδιά, το MegaJet. Το MegaJet δεν το έχω και είναι το τελευταίο hardware της Mega Drive συλλογής που θέλω να αποκτήσω. Το έχω δει από κοντά σε φίλους όπως το Παναγιώτη Αργεντέλη στο room tour που το έχω κάνει, και φυσικά στο τέλειο Χαρίση που και εκεί το έχω δείξει στα room tour στο κανάλι πριν πάρα πολλά χρόνια. Όσοι δεν τα έχετε δει αυτά τα επεισόδια, τους κράχτες του καναλιού, να μπείτε να τα δείτε. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικά και έχουν πάρα πολλά πράγματα και πολλές πληροφορίες. Έφτιαξε λοιπόν το MegaJet. Το MegaJet τι ήταν? Ήταν ένα φορητό μηχάνημα το οποίο είχε slot για cartridge και directional pad και τα buttons κτλ. Δεν είχε οθόνη και είχε μπει σαν ένα concept να το έχει μια αεροπορική εταιρεία στην Ιαπωνία, το οποίο μπορούσε ο επιβάτης στο αεροπλάνο να συνδεθεί το φορητό αυτό μηχάνημα, το MegaJet, στις τηλεοράσεις που υπήρχαν τότε στα προσκέφαλα των καθισμάτων στο αεροπλάνο και να παίξει κάποια Mega Drive παιχνίδια που τους διαθέτανε. Αυτή η ιδέα άρεσε, προχώρησε και επίσης μετά μπήκε και στα super train, αυτά που έχει η Ιαπωνία τα πολύ γρήγορα που ξέρουμε έτσι από τα 90s, μπήκε και εκεί αυτή η ιδέα, όπως επίσης μπήκε και σε και σε πλοία, δηλαδή εδραιώθηκε αυτή η ιδέα του MegaJet, και έτσι λοιπόν το 1994, γιατί αυτή η συμφωνία ήταν μόνο με εταιρείες, μόνο σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτή η ιδέα έγινε υλοποίηση και δημιουργήθηκε λοιπόν το 1994 το MegaJet, το οποίο το MegaJet ήταν μόνο για την Ιαπωνική αγορά και μπορούσε να κάνει τον οποιοδήποτε ιδιώτη να μπορεί να έχει την ίδια λογική, παίζοντας έτσι με ένα κοφτό μηχάνημα Mega Drive οπουδήποτε σε κάποια τηλεόραση φορητά, δηλαδή είχε μια φορητότητα. Το είδε αυτό λοιπόν η Sega of America και ο Tom Kalinske, ο mastermind της Sega της Αμερικής, που ήταν ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη διορατικότητα και πάρα πολύ εξυπνάδα, ανταγωνισμό. Τέλος πάντων, μη μιλήσω τώρα για τον Tom Kalinske γιατί μπορώ να μιλάω για πάρα πολύ ώρα. Σκέφτηκε οι Ιάπωνες λοιπόν που είχαν κόντρα με την Sega of Japan, κάνανε ένα φορητό, ας πούμε έτσι, ένα κακομότσονο, φωτογραφίες περνάνε από κάτω. Εμείς γιατί να μην κάνουμε κάτι καλύτερο όταν εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη αγορά? Το Genesis, το Mega Drive στην Αμερική πήγαινε καλύτερα από ό,τι πήγαινε στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία κυριαρχούσε γενικά το Super Famicom, το Super Nintendo. Και σε δεύτερη μοίρα το Mega Drive που ήταν και η ονομασία του για την Ιαπωνία. Έτσι λοιπόν, το development team, η μηχανική της Sega of America, δημιουργήσανε τον Οκτώβρη του 1995 αυτό εδώ το μηχάνημα. Ένα αρκετά βαρύ φορητό, το οποίο είναι ένα 16-bit μηχάνημα, το οποίο είναι USA exclusive και παίζει μόνο Genesis παιχνίδια. Τώρα, πολλοί άνθρωποι σε παλιότερα μου post και σε κάποιες σελίδες όπως τη Retro Video Games Greece, που μπορείτε να μπείτε και να δείτε ποιοτικό περιεχόμενο σχετικά με τα retro κτλ. Είχα postάρει κάποιες φωτογραφίες και πολλοί λέγανε, δεν το σχολιάζω αρνητικά, απλά μου είχε κάνει εντύπωση που σαφώς κάποιοι δεν το ξέρανε, γιατί μην νομίζετε, δεν παίρναμε όλοι αλμανάκο πιτσιρικάδες, ή κάποιοι είναι και λίγο πιο μικρότεροι, οπότε
τους είχε ξεφύγει, ίσως να μην είχαν διαβάσει ποτέ και τα σχετικά gaming περιοδικά. Λέγανε τι controller pad είναι αυτό. Sega, τι είναι, είχε βγάλει λέει controller pad. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι παιδιά δεν το ήξερε το Nomad και τους κάνει εντύπωση πλέον. Τι είναι τώρα το Nomad. Το Nomad είναι παιδιά ένα φορητό Sega Switch. Ήταν μια ιδέα που είχε η πρωτοπόρο Sega 20 χρόνια πριν βγει το Nintendo Switch στην αγορά. Ήταν λοιπόν ένα handheld το οποίο μπορούσαμε να παίξουμε όπως είπαμε τα Mega Drive Game μας, αλλά πέρα από τη φορητότητα που μας έδινε αυτή την ικανότητα μπορούσαμε να το συνδέσουμε παιδιά και στο σπίτι μας. Άρα προοριζόταν και για άτομα τα οποία δεν είχαν αγοράσει Mega Drive πιο πριν και θέλανε κάτι 2-1. Έτσι λοιπόν κυκλοφορεί τον Οκτώβριο του 1995 με μια αρκετά υψηλή τιμή $180, όταν το αντίστοιχο Mega Drive εκείνη τη στιγμή, το Mega Drive 2 που γιόταν για $99, το Saturn που γιόταν για $299 και το Game Boy που πήγαινε πάρα πολύ καλά εκείνη την περίοδο του 1995 που γιόταν στα $50. Ρίχνει λοιπόν αυτό το όπλο που νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Εκ πρώτης όψεως το Nomad είναι ένα πάρα πολύ στιβαρό μηχάνημα το οποίο εγώ τώρα είμαι ενήλικος και το κρατάω, αλλά ένα παιδί τουλάχιστον σίγουρα θα είχε μεγάλο θέμα να το πιάσει στα χέρια του. Είναι ένα πολύ heavy bulky design και θα δούμε σε λίγο από κοντά που θα σας το δείξω πώς μπαίνουν κάποια πράγματα κτλ. Και γενικά ήταν μια ιδέα που πήγε... Λάθος, δεν πήγε καλά γιατί δεν μπόρεσε να έχει την επιτυχία που περίμενε η Sega, καθώς είχε μπει σε μια εποχή που η Sega πέταγε στην αγορά add-ons, πέταγε νέες κονσόλες, πέταγε νέες ιδέες, όπως είπαμε Multimega 32X και διάφορα άλλα προβλήματα σχετικά με τα Mega CD που δεν τις είχαν πάει καλά. Έτσι λοιπόν έχουμε Sega Nomad και κυκλοφορία για ένα χρόνο, 1995-1996, τιμή εκκίνησης στα $180, που μετά από τέλος της υποστήριξης της Sega το 1996, ένα με δύο χρόνια μετά πωλούταν σε πολύ χαμηλή τιμή, με $40 περίπου καινούριο, σε καταστήματα των Toys R Us κτλ. Δηλαδή, δεν το πένει ο κόσμος, η τιμή του είχε πέσει πάρα πολύ. Σχετικά τώρα με το Nomad, ας πούμε, να πούμε καταρχήν ότι έχει ένα battery pack το οποίο είναι λίγο ζώρικο, δεν παίρνει μπαταρίες από κάτω ή από τα πλάγια, θα το δούμε αυτό σε λίγο από κοντά. Έχει ένα battery pack το οποίο παίρνει μέσα 6αα μπαταρίες, ανεβάζοντας το συνολικό βάρος περίπου στα 870 γραμμάρια μαζί με μία κασέτα. Θυμάστε το Tower of Power στο Mega CD 1 με το Mega Drive, Mega CD και 32X. Ισχύει και εδώ, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια πώς θα γίνει. Να πω ότι δεν είναι συμβατό με το 32X, καθώς αυτό θα βόλευε μόνο να παίξει κάποιος στο σαλόνι του έτσι, όχι φορητά σε καμία περίπτωση το 32X. Παρόλα αυτά υπάρχουν όμως mods τα οποία πλέον μπορούν και κάνουν τα 32X να παίζουν επάνω κουμπωμένα στα Nomad. Επίσης να πω ότι δεν είναι συμβατό με το Power Base Converter, το οποίο δηλαδή ουσιαστικά παίζει Master System παιχνίδια. Δεν υπάρχει αυτό το τσιπάκι που είναι ικανό για να τρέξει Master System παιχνίδια, δεν υπάρχει μέσα στο Nomad, όπως δεν παίζει και με το Master System Converter 2 που είναι πιο sleek design, δεν παίζει ούτε αυτό. Δεν είναι συμβατό φυσικά και με τα Mega CD 1 και Mega CD 2. Επίσης να πούμε ότι πολλά παιχνίδια τα οποία είναι ευρωπαϊκά παίζουνε, αρκεί να είναι από μια συγκεκριμένη τεχνολογία και πίσω, αν θυμάμαι καλά, πίσω από το 1993, καθώς μετά μπήκε το Region Lock τσιπάκι στα cartridges και δεν μπορούσαν να παίξουν στα διαφορετικά regions. Οπότε αν έχετε κάποια παιχνίδια παλιά Mega Drive, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα τα περισσότερα να σας τα παίξει το Nomad. Ιδάλλως παίζει μόνο Genesis παιχνίδια, εδώ δηλαδή έχω κάποια Genesis που αυτά είναι standard, ότι θα παίξουν εδώ και όχι σε ένα Mega Drive ευρωπαϊκό και τα λοιπά. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια επίσης Mega Drive, Pavla Genesis, τα οποία δεν τα παίζει, δεν είναι εφικτό να παιχθεί και γενικά είναι μια πολύ καλή επιλογή, αλλά ουσιαστικά είναι πολύ περιορισμένο να παίξει μόνο Mega Drive. Ξέρουμε ότι οι τίτλοι του Mega Drive φτάσανε λίγο παραπάνω από τους 1000 τίτλους, οπότε ακολουθούσε ήδη μια πάρα πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό, γιατί σκεφτείτε τότε στην Αμερική τουλάχιστον που κυκλοφόρησε, ήταν κάτι πολύ ανταγωνιστικό και εξωπραγματικό
για τους πιτσιρικάδες τουλάχιστον, καθώς μπορούσαν να πάρουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια Genesis και να τα παίξουν έξω σε μια εκδρομή, σε μια βόλτα, δηλαδή έδινε αυτή τη φορητότητα. Τη φορητότητα που εμείς στην Ελλάδα την είχαμε μάθει βέβαια με το Game Boy ή με το Game Gear, πάλι τη Sega. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι το Sega Nomad είναι πλέον από τις πια σπάνιες θεωρητικά κονσόλες. Όσοι με παρακολουθείτε θα είχατε δει και ότι το παρουσίασα στην εκπομπή Gamer One της Cosmote TV που ήμουν καλεσμένος με τον Παύλο Παπαδόπουλο και τον Αντιλενιάν. Εκεί είχα πάρει 5 exotic consoles με την πιο χαμηλή ας πούμε κυκλοφορία κομματιών στην παραγωγή και ένα από αυτά είναι και το Nomad, καθώς έχει βγάλει περίπου 1 με 1,2 εκατομμύρια τεμάχια είναι τα στατιστικά του. Οπότε δεν είναι ένα μηχάνημα το οποίο το βλέπουμε συχνά. Εγώ να σας πω προσωπικά ότι τις αγγελίες το έχω δει μόνο μία φορά στην Ελλάδα και είναι αρκετά υψηλή τιμή του. Εγώ το είχα πάρει το 2016 με μεταφορικά και χωρίς τελωνία ευτυχώς, σκέτο με το battery power pack μόνο από πίσω, χωρίς κουτί, 300 ευρώ και για να το πάρω με κουτί έδωσα αρκετά λεφτά παραπάνω, γιατί πλέον ένα κουτάτο Nomad παίζει από 500 ευρώ και πάνω κομπλέ. Είναι δηλαδή μια ακριβή κονσόλα και δυστυχώς, όπως έχω ξαναπεί, όλα τα περίεργα, όλα τα useless δεν θα πω, αλλά υπάρχουν και κάποια useless μηχανήματα, όλα αυτά τα αποτυχημένα είναι και τα πιο ακριβά. Γιατί είχαν μικρές παρτίδες παραγωγής, οπότε αυτό ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος τους, δεν είναι όπως ένα Mega Drive που έχει από 30 μέχρι 50 ευρώ τουλάχιστον το σκέτο για ένα Super Nintendo και βγήκαν σε εκατομμύρια κομμάτια παραγωγή. Μιλάμε για κάποια πιο περίεργα, πιο ανταγωνιστικά, πιο πρωτοπόρα μηχανήματα που είχαν μικρής παραγωγής. Δικαίως το λένε το Sega Switch μετά από 20 χρόνια από τη Sega, γιατί όπως είπαμε η Sega ήταν πάντα πρωτοπόρος και είχε πάντα ανταγωνιστικές ιδέες απέναντι στη μεγάλη της αντίπαλο την Nintendo. Θεωρώ ότι το Nomad είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Στο gameplay του σίγουρα δεν είναι τόσο ευχάριστο, καθώς είναι μεγάλο το βάρος και εκείνη την εποχή προοριζόταν περισσότερο για τους πιτσιρικάδες λοιπόν. Όπως ξαναείπα, και είναι ένα μηχάνημα που οι περισσότεροι το αγοράζουμε για συλλεκτικούς λόγους και όχι για να παίξουμε μαζί του. Αυτά από το θέμα της παρουσίασης και πάμε τώρα λίγο να το δούμε από κοντά, να το δείτε λίγο καλύτερα, να το περιεργαστούμε λίγο μαζί, να έχετε μια πιο σφαιρική άποψη. Φύγαμε! Και πριν ξεκινήσουμε να σας δείξω το μηχάνημα έτσι όπως σας υποσχέθηκα, το κουτί και τα λοιπά και από κοντά, θέλω να σας δείξω πρώτα το αλμανάκο, το οποίο για αυτό σας μίλησα πιο πριν, Ιανουάριος 1996. Άρα αγαπημένο αλμανάκο, αγαπημένο πολύ αγαπημένο αλμανάκο. Πραγματικά όσοι δεν το έχετε δει αξίζει να ανατρέξετε σε παλιότερο επεισόδιο του καναλιού, που εκεί είναι οι αναμνήσεις μου με το αλμανάκο και η πρώτη μου επαφή με τα video games μέσω του έντυπου αυτού. Λέω πολλά σημαντικά πράγματα, νοσταλγίας και τα λοιπά. Πιστεύω καλό είναι να το δείτε. Λοιπόν, και προσπερνάμε λοιπόν τη στήλη και μπαμ! Κοιτάξτε παιδιά εδώ τώρα. Επιτέλους, η τεχνολογία των 16-bit κατάφερε να σπάσει τα δεσμά των καλωδίων και να δώσει δύναμη στην πρώτη φορητή κονσόλα δεύτερης γενιάς. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα και η απόλυτη φορητή παιχνιδομηχανή είναι τώρα στα χέρια σου. Εδώ βλέπουμε τα περιφερειακά, το power back, χειριστήριο τριών εξεπλήκτρων, εντάξει το έχω αυτό από Mega Drive 2, το σταθερό χειριστήριο εξεπλήκτρων που είναι το Arcade Power Stick 2 το συγκεκριμένο, ο μετασχηματιστής και με καλώδια σύνδεσης με monitor, εντάξει αυτά και καλά είναι RGB καλώδια στη χειρότερη, και αυτό είναι το car adapter. Εδώ λέει, όπως βλέπετε, ευχαριστούμε το κατάστημα Teleclub για την παραχώρηση κονσόλας. Το Teleclub, όπως και άλλα μαγαζιά, το Athens Club κτλ, ήταν πολύ δημοφιλή τότε σε εμάς τους gamers και βασικά στους μεγαλύτερους τότε gamers, γιατί οικονομικά μπορούσαν να το υποστηρίξουν, καθώς κάνανε οι παραεισαγωγές και φέρνανε
μηχανήματα τα οποία δεν κυκλοφορούσαν επίσημα από την ελληνική αντιπροσωπεία. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως και το Virtual Boy, ας πούμε, δεν το φέρει ποτέ η Touch στην Ελλάδα, το φέρανε με παρασαγωγές. Έτσι λοιπόν και το Nomad και κάποια άλλα μηχανήματα τα φέρνανε κάποια μαγαζιά τα οποία ήταν ήδη γνωστά ότι φέρνανε παραεισαγωγές. Και συγκεκριμένα, ας πούμε, και το Athens Club ήταν το πρώτο κατάστημα που είχε φέρει το Mega Drive το 89 στην Ελλάδα. Και είχε φέρει συγκεκριμένα και το Ιαπωνικό. Αυτό το έχω πει στο επεισόδιο με τις εκπομπές που είχα κάνει πέρσι το Μάρτι στην καραντίνα. Το Nomad εδώ λέει ότι είναι η πρώτη παιχνομηχανή που καταφέρει να συνδυάσει την αξιοπιστία για την έννοια μιας οικιακής κονσόλας και τις δυνατότητες μιας αυτόνομης φορητής. Αυτό ήθελα να σας το δείξω λοιπόν, καθώς μέσα από αυτό το περιοδικό ονειρευόμουν πάρα πολλά μηχανήματα να αποκτήσω μικρός. Πολύ λίγα πήρα. Τα περισσότερα τα πήρα ως όριμος συλλέκτης και με διαφορετική ικανότητα στα οικονομικά μου πλέον από τότε που ήμουν μικρός, χωρίς δουλειά. Ήμουν απλά ένας μαθητής. Να και εδώ το Virtual Boy που είπα πριν. Πάρα πολύ ωραία. Να και εδώ. Επίσης σε μεταγενέστερα gaming περιοδικά αλλά και αλμανάκο υπήρχαν και αγγελίες που δείχνανε και τη τιμή του Nomad. Αν θυμάμαι καλά ήταν στις 60 ή στις 80.000 δραχμές. Θυμάμαι δηλαδή τέτοιες αντίστοιχες διαφημίσεις. Λοιπόν, αφήνουμε το αλμανάκο στην άκρη και ξεκινάμε από το κουτί, παιδιά. Αυτό είναι το κουτί του Nomad. Το οποίο είχε σπονσοράρει γενικά πάρα πολύ σαν παιχνίδι το Comic Zone, καθώς βγήκε εκείνη την εποχή, το 1995. Βλέπουμε εδώ αυτά που γράφει η σφραγίδα της Sega of America. Εδώ δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Εδώ από πάνω κάποια παιχνίδια. Το Jurassic Park Rampage Edition, το οποίο είναι απίστευτο, απίστευτο παιχνίδι. Το Vectorman, άλλο καταπληκτικό παιχνίδι. Marvel Comics, X-Men. Άλλη παιχνιδάρα, το Clone Wars, το έχω σε NTSC. Power Rangers και τα λοιπά. Από κάτω θα δούμε για κάποια άλλα παιχνίδια διαφορετικά. Βλέπουμε Beyond the Ages, Echo the Tides of Time, Garfield Caught in the Act και Taz Escape from Mars, το οποίο και αυτό το έχω, καλά και το Tides of Time έχω. Απλά θα τα έχω σε αμερικάνικα. Βλέπουμε παιχνίδια τα οποία βγήκαν εκείνη την περίοδο, 1995, ήταν φρέσκα παιχνίδια. Και πάμε να το δούμε και από πίσω, τι μας δείχνει η συσκευασία του. Αυτά εδώ είναι. Comic Zone, The Adventures of Batman and Robin, το οποίο το έχω εδώ σε αμερικάνικο, απίστευτο παιχνίδι, καταπληκτικό παιχνίδι. Sonic & Knuckles και εκείνο παιχνίδι της εποχής, εντάξει, baseball, μου περνάνε διάφορα. Και πάμε να διαβάσουμε λίγο εδώ. Full Genesis Graphics and Action, a portable game system. Play your favorite Genesis games at home or on the road. Connect to your TV set for full screen action. AV cable not included. Additional control pad port allows for two player action. Και εδώ αυτά ακριβώς που είδαμε και στο αλμανάκο, που ουσιαστικά τα κάνανε ένα όμορφο copy-paste και τα βάλανε ακριβώς πίσω. Τα γκατζετάκια, τα extra του Nomad. Μέσα, εδώ βλέπουμε και μια σφραγίδα περίεργη. Μέσα είναι το manual του Nomad και το Nomad στηρίζεται μέσα σε κάποια χαρτόνια τα οποία το κρατάνε σταθερό ανάμεσα. Πρώτα δεν τα βγάζω για να μην κάνω ζημιά, γιατί είναι πολύ στριμωγμένα και δεν θέλω να τους δημιουργήσω κάποιο χειρότερο πρόβλημα. Λοιπόν, αφήνουμε το κουτάκι μας στην άκρη και όπως είπα έχω και ένα δεύτερο κουτί εκεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο Nomad ήταν πάντα το directional pad. Είναι πολύ πιο smooth, μου αρέσει αρκετά το στυλ του, είναι πάρα πολύ ωραίο. Συγγνώμη τώρα λέω το φωτισμό όταν πέφτει στην κάμερα, προσπαθώ να το κατηγορώ εκτός. Μου αρέσει έτσι εδώ το Nomad. Nomad σημαίνει στα αγγλικά ονομάς, δηλαδή στα ελληνικά, αυτοί έτσι που ξέρουμε ότι ζουν μοναχικοί στην έρημο με τις καμήλες τους, πολλές φορές έτσι μακριά από τα κέντρα τα μεγάλα των πόλεων, τα αστικά κέντρα, αυτοί που ήταν έτσι πιο πολύ τα παλιά τα χρόνια εκεί στην Αραβία, οι νομάδες και τα λοιπά, στην Αφρική.
Οπότε υπάρχει ένα νόημα στο brand name αυτό. Αυτός που είναι ανεξάρτητος και κινείται μόνος του και τα λοιπά και κάνει δουλίτσα. Εδώ είναι τα μπουτόν στο mode, το start και τα λοιπά. Τα 6 κουμπιά μας. Εδώ υπάρχει LED indicator όταν μειώνεται η μπαταρία μας. Από πάνω λοιπόν εδώ ανοίγει το μηχάνημά μας. Εδώ είναι η είσοδος για το τροφοδοτικό. Εδώ είναι το cartridge input. Εδώ είναι για να μπει το καλώδιο, το AVE, για να συνδεθεί στην τηλεόρασή μας. Και πάμε από κάτω. Εδώ βλέπουμε το volume, είσοδο για ακουστικά και η είσοδος για τον δεύτερο παίχτη όταν είναι να παίξουμε σε οθόνη. Και εδώ υπάρχει επίσης και το brightness. Να σημειώσω δε ότι υπάρχει μία έξοδος ηχείου, είναι μονοφωνικό. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ήταν στέρεο και τα λοιπά το Nomad. Δεν έγινε δυστυχώς. Και από πίσω βλέπουμε το μοντέλο και η αρρύθμισή του είναι το... Αυτά τα 0.50 είναι οι παρτίδες, υποδηλώνει κάποια batch releases και το serial του είναι το 166.903 στο 1 εκατομμύριο. Να δούμε τώρα, εδώ είναι το battery pack, το οποίο πολλούταν μάλλον extra και τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεθεί μόνο του. Εδώ μέσα έχει 6 μπαταρίες, οι οποίες πάντα είναι λίγο tricky για να... Ω, ο μπέμπις, τον ακούσατε. Εδώ μπαταριούλες, έτσι. Μόνο έτσι μπορούσε να παίξει έξω, δηλαδή όταν το έπαιρνες και το προόριζες να παίξεις κατευθείαν έξω, και εδώ κάνει hook το battery power back όπως βλέπετε, όταν ήθελες να παίξεις έξω, σε ανάγκαζε απευθείας την ίδια μέρα να αγοράσεις και το battery power pack, γιατί αλλιώς δεν γινόταν δουλειά. Μπορούσες να παίξεις π.χ. μόνο στο σπίτι σου. Ξέχασα να πατήσω το mode, οπότε δεν θα παίζουν τα εξάκουμπα, κακό για fighting game. Απλά τώρα παίζω έτσι για ένα λεπτό. Κοιτάξτε την οθόνη του, παιδιά. Τώρα όσο μπορεί να γίνει εδώ αποτύπωση αυτή τη στιγμή. Τα χρώματα είναι πολύ ζωντανά. Σκεφτείτε ότι με τη βελτίωση πόσο καλή γίνεται από TFT σε LCD. Ο ήχος είναι cool από το μονοφωνικό του. Είναι αρκετά βαρύ στο χέρι μου, τώρα εγώ θα προσπαθήσω να παίξω από την κάμερα. Γενικά δεν είμαστε καλοί στα fighting, αλλά θα το ξαναδείξουμε άλλη μια φορά αυτό, ειδικά τώρα από αυτή τη γωνία που δεν βλέπω τίποτα. Πέτα τίποτα ρε. Παίζω και ένα τρίκουμπο. Έκανα αυτή τη βλακεία. Έλα βγάλε με τουλάχιστον να τελειώνω. Ωραία. Κοντά 850 γραμμάρια, παιδιά, έτσι αυτή τη στιγμή. Battery pack και cartridge. Αλλά η αλητεία της Sega δεν μένει μέχρι εδώ. Για πάμε να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει. Πείτε ότι έχετε αγοράσει ένα Nomad το 1996 από την Αθήνα, από την Ελλάδα γενικά, και έχετε πάρα πολλά Mega Drive ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα οποία έχουν το τσιπάκι, το Region Unlock, και συνειδητοποιείτε ότι με το Nomad σας δεν μπορείτε να παίξετε τα παιχνίδια που έχετε. Έχετε φάει το μέγιστο άκυρο. Τι κάνετε? Πάτε στα μαγαζιά της εποχής, Console Club, Athens Club, Tele Club, Power Game, Software Center, Game Buster, Start the Game, you name it, και ζητάς ένα Universal Adapter. Οπότε είναι αυτό εδώ της Daytel, το οποίο μας λέει ξεκάθαρα τι μπορούμε να κάνουμε. Έχει μέσα τις οδηγίες του,
Αυτά πλέον έχουν ανέβει πάρα πολύ τιμή τους. Εγώ το είχα αγοράσει αυτό από το επεισόδιο που έκανα την παρουσίαση του Retro Game Shop στο Παρίσι. Από εκεί το είχα αγοράσει αυτό 50 ευρώ και τώρα, παιδιά, αυτά παίζουν 80 ευρώ κουτάτα. Ανεβαίνουν οι τιμές τους, παρότι δεν είναι κάτι πολύ extreme, αλλά είναι όμως κάτι πολύ χρήσιμο. Οπότε τώρα εδώ τι κάνουμε. Ανεβάζουμε κι άλλο το βάρος μας. Θα το φτάσουμε 1 κιλό πλάς, κοντά 1,5 κιλό θα το πάμε. Λοιπόν, βάζουμε το Universal Adapter να πιάσει καλά. Και έχουμε π.χ. Sonic & Knuckles. Θέλουμε να παίξουμε Sonic & Knuckles με Sonic 3. Βάζουμε το Lock-On Technology Cartridge. Το βάζουμε να κουμπώσει καλά και παίρνουμε Sonic 3 και το βάζουμε και αυτό. Λοιπόν, παιδιά, και τώρα το κρατάω γιατί είναι πλάγια και είναι πολύ βαρύ και έτσι όπως το κρατάω χάνει την επαφή τα cartridges, οπότε εγώ θα σας το δείξω τώρα εδώ τι παίζει. Universal Adapter και Sonic Knuckles και Sonic 3. Απίστευτο το Sonic & Knuckles. Κοιτάξτε όμορφη εικόνα, παιδιά. Τώρα άμα το κρατήσω, πιστεύω μας φάει ένα corrupt το cartridge. Το άφησα. Πάμε. Spin it, spin it! Πάμε, πάμε! Άντε! Εντάξει, τώρα δεν θέλω να κάτσω να παίξω, απλά έτσι θέλω να σας δείξω πιο πολύ. Οπότε κοιτάξτε τι έκανε αυτή η Sega γενικά. Θα το κλείσω αυτό. Δυστυχώς, όπως είπαμε, το 32X, παρότι κουμπώνει, δεν παίζει. Και βασικά, ξέρετε τι, θα κάνω μια δοκιμή. Θα δεις εδώ να γελάσουμε. Όχι, δεν γίνεται, τι πάω να κάνω. Το 32X θέλει τροφοδοσία. Είπα και εγώ μήπως έπαιζε έτσι, ξεχάστηκα τελείως. Λοιπόν, μέχρι και ο Μπέμπης τσατίστηκε μέσα και κλαίει με αυτό που έκανα. Λοιπόν. Αυτό είναι, παιδιά, το νομαντάκι μας. Πολύ όμορφο μηχάνημα, πολύ sleek design. Και εδώ κάποια παιχνίδια τώρα, τα πιο μπροστά που έβγαλα. Mortal Kombat Ultimate 3, το 2, NBA Jam Tournament Edition, Road Rush 1, Adventures of Batman and Robin παιχνιδάρα, Street Fighter Special Championship Edition, Genesis, Escape, όχι Tasmania, λάθος, πήγα να πω Escape from Mars, αλλά δεν είναι αυτό. Και αρκετά παιχνίδια που έχω επίσης, Mega Drive 1, τα οποία είναι τυχεία 1989, 90, 92, παίζουν αρκετά στο Nomad. Και αφού είδαμε λοιπόν το κομμάτι αυτό, έτσι το μηχάνημα πώς είναι από κοντά και τα λοιπά, πάμε τώρα να φτάσουμε στο τελευταίο μέρος του επεισοδίου, πώς είναι να συνδέουμε το Nomad σε μία CRT τηλεόραση και πώς γίνεται να παίξει και τα λοιπά και το αποτέλεσμά του, το οποίο είναι φανταστικό. Φύγαμε! Λοιπόν, και τώρα βαλικάρια μου, ήρθε η ώρα να δείτε πώς γίνεται και η φάση στη CRT. Είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Ουσιαστικά εδώ φεύγει το καλώδιο, ένα Mega Drive 2 καλώδιο συγκεκριμένα, και πάει στη CRT μας. Τροφοδοτικό ακριβώς από Mega Drive 2 και πάλι. Συγκεκριμένα εγώ εδώ τρέχω ένα καλώδιο RGB της RGC Cables για πάρα πολύ καλή ποιότητα εικόνας και ήχου. Τώρα επειδή δεν έχω κάποιον εδώ αυτή τη στιγμή για να παίξω διπλό να σας κάνω demonstration, δεν θα βάλω δεύτερο χειριστήριο, αλλά εννοείται ότι μπορεί κάποιος να παίξει σε μία μεριά κοιτώντας στην οθόνη του Nomad και ο άλλος παίχτης να κοιτάει στην τηλεόρασή μας. Οπότε, ανοίγουμε.
Τώρα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, επειδή το κουνάω μπορεί να κουνηθεί το DC το τροφοδοτικό και να κολλήσει το Nomad, οπότε θα παίξω με περίσσια προσοχή. Έτσι για πλάκα λίγο. Rampage Edition, μια απίστευτη παιχνιδάρα. Θα διαλέξουμε λίγο το Raptor. Ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πολύ καλά γραφικά. Να θυμηθούμε τα buttons εδώ. Πολλά τα controls, τα περίεργα, σε αυτό το παιχνίδι. Θέλει, βασικά, θεωρείται ένα από τα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Το Rampage Edition. Έλα. Δηλωθώ σαν γρυπτέρο δάχτυλι. Είναι γεμάτο secrets, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τα control σου είναι λίγο, μη πω τη λέξη. Είναι αχανές ο χάρτης ουσιαστικά. Έχει να κάνετε πάρα πολύ exploration. Τώρα εδώ δεν πάμε καλά από health. Πολλά είναι εδώ τα controls. Και νομίζω ότι κουράστηκα λίγο από αυτό το level και να βάλουμε έτσι ένα άλλο παιχνιδάκι στα γρήγορα. Terminator. Εδώ τώρα είναι Mega Drive παιχνίδι, απλά επειδή είναι πίσω από την ημερομηνία που σας είπα, μπορεί και παίζει κανονικά το Nomad, όπως επίσης και το περασμένο, το Rampage Edition. Πολύ μου δουλειά σπέραν αυτά τα βομβίδια. Για να το αρχίσει το παιχνίδι είναι πολύ σπαστικό αυτό το battle εδώ. Επιτέλους, αν και νομίζω εδώ όχι, δεν έχει. Και εδώ, επειδή κουνήθηκε περισσότερο το Nomad, μας κόλλησε. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Παιδιά, αν το κρατάτε για να παίξετε έτσι κάπως διπλό, γι' αυτό τώρα και σας το δείχνω, γιατί ήθελα να το δείτε αυτό, είναι πολύ επιρρεπές να κουνηθεί το τροφοδοτικό και να κολλήσει το παιχνίδι. Πάμε να βάλουμε έτσι και ένα τελευταίο για πλάκα. Κλείνουμε με ένα πάρα πολύ κλασικό τίτλο του 1988. Arcade παιχνίδι, το οποίο ήταν από τα πρώτα arcade ports και το Mega Drive. Altered Beast ή Altered Beast.
Έλα εδώ ρε. Το χάσαμε. Αυτά τα κοπρόσκυλα. Για όσοι το ξέρουν, εξελίσσεται στην αρχαία Ελλάδα, το Altered Beast. Έλα. Όσο παίρνουμε power-ups, φυσικά για όσους δεν γνωρίζουν, θα υπάρξει η μεταμόρφωση που λέμε. Κάτσε να δούμε αν θα προλάβουμε. Φούσκωσε λίγο παραπάνω. Δεν μας βλέπω καλά. Μην μας προδώσει και το Nomad. Ένα hit. Δεν προλάβαμε. Θα πάρουμε όμως τώρα, όπου να είναι θα το πάρουμε. Εν τω μεταξύ μπερδεύουμε και τα κουμπιά του Nomad, παιδιά. Πάμε, γίναμε εδώ λοιπόν τώρα. Και τώρα πέφτει βρωμόξυλο σε πιο μεγάλο βαθμό. Πώς την άκουσα τώρα, αφού ήμουν σε attack mode. Και εδώ τώρα είναι το boss που έχω να το παίξω τόσο καιρό που λογικά θα τις φάμε. Έχω πολύ καιρό να κάνω αυτό το boss sequence. Υπήρχε ένα ψευτοτσιτάκι κάπως εδώ. Σπαμάρεις έτσι κάπως εδώ μέχρι να σε πετύχουν κάποια στιγμή τα κεφάλια. Εντάξει, το βγάλαμε. Σου παίρνει πίσω τις δυνάμεις και συνεχίζεις το επόμενο level. Να χαμηλώσουμε τώρα. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτή ήταν η πρώτη ελληνική παρουσίαση για το Sega Nomad. Ένα επεισοδιάκι με όλα τα απαραίτητα που θα έπρεπε να ξέρετε για αυτό το μηχάνημα, την ιδέα πίσω αυτό, πότε βγήκε, πότε κυκλοφόρησε κτλ. Κάποια tech specs, δείχνοντας πώς είναι το κουτί του, πώς είναι το μηχάνημα κτλ. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εγώ διασκέδασα κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο για να το φτιάξω, για να σας το δείξω κτλ. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe όσοι παρακολουθείτε το κανάλι και δεν είστε συνδρομητές, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό για εμένα και μου έχει συμβεί πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων να μου λένε ότι με παρακολουθούν αλλά δεν έχουν κάνει κατά τύχη subscribe. Παιδιά, αυτό είναι το νόημα για κάποιον που έχει ένα κανάλι, που ρίχνει αυτή την προσπάθεια, αυτόν τον κόπο. Αν ρωτήσετε το μικρότερο και το μεγαλύτερο κανάλι, όλοι θα ρωτήσουν ότι θέλουν απλά, αν τους παρακολουθείτε, να κάνετε ένα subscribe. Και το λέω αυτό γιατί το κανάλι είναι πάρα πολύ κοντά στους 3.000 συνδρομητές. Μόνο περίπου 60 άτομα χρειάζονται για να φτάσουμε τους 3.000 συνδρομητές, αυτή η παρέα, το Console Hunter, το κανάλι. Και οπότε λοιπόν σας προτείνω, όσοι δεν με παρακολουθείτε και το αμελείτε, να ρίξετε ένα subscribe κτλ. Αυτό λοιπόν το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω τα σχόλιά σας για το Nomad. Περιμένω αν έχετε κάποιοι Nomad να γράψετε από κάτω. Αν το είχατε μικρή, ακόμα καλύτερα, γιατί εγώ δεν το είχα, και να μου πείτε τις εμπειρίες σας και τα σκηνικά που κάνατε μικρή παρέα με το Nomad κτλ. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι την επόμενη εβδομάδα, 1η Αυγούστου, την Κυριακή, μετά από πάρα πολύ καιρό, για φέτος, το πρώτο Room Tour επεισόδιο σε νέο συλλέκτη. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μέχρι την επόμενη Κυριακή, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά όσοι είστε διακοπές, keep it retro και τα λέμε σύντομα. Επίσης, να πάρετε και το επόμενο Σάββατο, να μην το ξεχάσω να το πω, βγαίνει το νέο τεύχος του The Grid, που φυσικά όπως κάθε μήνα συνεχίζω ακάθεκτα να γράφω για το αγαπημένο μου περιοδικό που γίνεται και αγαπημένο περιοδικό πολλών. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, καλή συνέχεια και τα λέμε.